Πάμε να δούμε Λέοντες. Αν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δεν μπορούμε. Πίστεψέ με. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ίσως μια άλλη αστρολόγος να μπορούσε να το αποφύγει. Εγώ δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Λέοντες. Καμία άλλη. Μόνο εσένα. Έτσι, ευχαριστώ. Οι περιορισμοί, λοιπόν. Κοιτάξτε, σήμερα η αίσθηση του περιορισμού γενικά παίζει πολύ. Είπαμε ότι είναι αυτός ο χρόνος που το δημιουργεί αυτό το εφέ περιορισμού, της ελευθερίας. Και αυτό τον περιορισμό μπορεί να τον βιώνετε μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με τη δουλειά, μπορεί να έχει να κάνει με τον τρόπο που εκφράζεστε, μπορεί να σας πιέσουν σε κάτι και εσείς να αποφασίσετε να λειτουργήσετε έτσι με έναν πιο αυτόνομο τρόπο και αυτό να τα κάνει λίγο χειρότερα. Γενικά υπάρχει ένα πεδίο εκνευρισμού, να το πω έτσι πολύ ειλικρινά, κυρίως σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά. Είναι και η σελήνη στο ζώδιό σας, οπότε και το τόσο μπορεί και εσείς να το υπερβάλλετε και να το μεγενθύνετε, άρα κοιτάξτε να είστε όσο πιο αντικειμενικοί μπορείτε. Και ό,τι και να συμβαίνει σήμερα, γενικά μην δώσετε πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία έτσι για να μην ξεφύγει το πράγμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί τον εκνευρισμό που θα αισθανθείτε εσείς μπορεί να το μεταδώσετε και στους δίπλα σας και μετά να είμαστε όλοι εκνευρισμένοι. Οπότε γενικά χαλαρά σε αυτό το κομμάτι όσο μπορείτε και ζεν.